και συνεχίζουμε με έναν στόχο, να δώσουμε όθηση στην τοπική αγορά, την τοπική οικονομία και εν τέλει σε όλη την κοινωνία, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προγραμματισμό, εξωστρέφεια. Αγαπητοί συμπολίτες μου, τα προβλήματα είναι πολλά και πολυσύνθετα. Η κοινωνία μας όμως αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από δήμαρχο που μπορεί να τα αντιμετωπίσει, όχι από δήμαρχο που τα γνωρίζει ή τα δημιούργησε. Και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Με μια συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης για το Δήμο μας. Στρατηγική μου λοιπόν είναι να φέρω στην πόλη και στους οικισμούς ένα ισχυρό αναπτυξιακό σοκ που θα μας κάνει πρωταγωνιστές των εξελίξεων της ευρύτερης περιοχής. Στρατηγική μου είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρότατο σοκ εξωστρέφειας στο Δήμο μας, αναδεικνύοντας όλα εκείνα που αποτελούν πόλο έλξης επενδύσεων και επιχειρήσεων. Σήμερα, στασιμότητα που παρουσιάζει ο Δήμος μας σε όλους τους τομείς δεν δίνει περιθώρια. Η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη, η εξωστρέφεια σκοντάται σε μια ομάδα που έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και αναλώνεται σε δικαιολογίες, που δεν νοιάζεται, δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες, δεν φέρνει αποτελέσματα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το αλλάξουμε. Είναι η ώρα λοιπόν για μια μεγάλη αλλαγή στο Δήμο, γιατί αυτό είναι το προαπαιτούμενο. Δεν μπορείς να έχεις τοπική επιχειρηματικότητα, να έχεις τοπική ανάπτυξη, όταν δεν έχεις μια αποτελεσματική διοίκηση στο Δήμο. Για να μπορέσεις να τα έχεις όλα αυτά, πρέπει να έχεις μια σύγχρονη διοίκηση, που θα σχεδιάζει με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα. Θα προβλέπει και θα αφουγκράζεται τις ανάγκες και των επιχειρήσεων και των ανθρώπων. Θα είναι αρρωγός και όχι διώκτης αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Θα πιστεύει στις δυνατότητες της Κομοτηνής και των ανθρώπων της και θα παίρνει πρωτοβουλίες και θα μπορεί να εμπνεύσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν δημιουργικές δυνάμεις που θα πετύχουν δημιουργικές ανατροπές. Το έχει ανάγκη ο Δήμος μας και αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει και να μας ενεργοποιήσει όλους για το κοινό καλό. Η απερχόμενη αρχή δεν μπορεί πλέον να κρύψει ότι έχει κουραστεί, ότι έχει εγκαταλείψει. Άλλωστε, ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε αυτά τα 8 χρόνια. Ο στόχος λοιπόν είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή, να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν τα ενία του Δήμου Κομοτηνής και θα φέρουν αποτελέσματα. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρά τη θεσμική και οικονομική αποδυνάμωση, παρά τις προσπάθειες απαξίωσής της, πιστεύω πως οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και όλες αυτές τις προκλήσεις που βιώνει ο καθένας ξεχωριστά από μας. Για όλα αυτά όμως χρειαζόμαστε μια δυνατή, αποτελεσματική και αλληλέγγυα τοπική αυτοδιοίκηση. Μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα την ενδιαφέρει πώς η ποιότητα ζωής του καθενός θα βελτιώνεται καθημερινά, πώς η τοπική οικονομία θα δίνει θετικό πρόσημο στη ζωή μας και πώς η αλληλεγγύη και η συνοχή μεταξύ των πολιτών θα γίνεται πράξη. Εμείς αυτά θέλουμε και ας αυτά σχεδιάζουμε. Αυτά προγραμματίζουμε και αυτά ονειρευόμαστε. Κοιτάζουμε μπροστά. Δεν κοιτάμε πίσω. Και ούτε είναι στόχος μας να συγκρουστούμε με το παρελθόν όπως κάνουν κάποιοι άλλοι που έχουν αρχίσει τις ιστορικές αναδρομές. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα και τις προτάσεις μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που θέλουμε να φέρουμε. Και είμαστε εδώ μόνο για να ενώσουμε, όχι για να χωρίσουμε. Και το κριτήριο πρέπει να είναι ένα. Η απόφαση να συμπράξουμε για ένα Δήμο με προοπτική. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να λείπει κανείς. Γιατί ο Δήμος μας, ο τόπος μας χρειάζεται αλλαγή. Και η ώρα για την αλλαγή ήρθε τώρα. Η εικόνα του Δήμου, της πόλης, των οικισμών το δείχνει ξεκάθαρα. Μιζέρια, αναβητικότητα, στασιμότητα. Τα χωριά μας είναι παρατημένα. Παρατημένα χωριά σημαίνει παρατημένοι άνθρωποι. Και εμείς αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε.
Έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη γνώση και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Κυρίως όμως έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και μιλάω για όλους αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους που μου κάνουν την τιμή να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιό μου. Το ψηφοδέλτιο της αλήθειας, της ανάπτυξης, της αποτελεσματικότητας, της αλληλεγγύης. Το ψηφοδέλτιο της ύπαρξης πολιτικής. Ανθρώπους που καθημερινά πολεμάνε με τη μιζέρια, την αναβλητικότητα, την αδιαφορία, την εσωστρέφεια. Ανθρώπους με τους οποίους μαζί θα πολεμήσουμε την κρίζα πραγματικότητα. Και είμαστε όλοι εμείς και λέμε ως εδώ φτάνει. Έχουμε τις λύσεις, τις οραματιστήκαμε, τις μελετήσαμε, τις τεκμηριώσαμε. Είμαστε έτοιμοι στη 1 Σεπτεμβρίου να τις κάνουμε πράξη. Και αυτό γιατί συμπράττουμε με τους καλύτερους σε ένα σχέδιο προοπτικής για το Δήμο μας, την πόλη τους οικισμούς. Σε ένα σχέδιο προοπτικής που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που τον έχουν ξεχάσει. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ.